Υπάρχουν δύο τρόποι προσέγγισης της σχεδίασης των σκαλοπατιών. Ο αναγκαστικός και ο καλλιτεχνικός. Ο αναγκαστικός τρόπος προσέγγισης αναφέρεται στη σύνδεση δύο επιπέδων ή και παραπάνω του κήπου. Δηλαδή πρέπει να μεταβεί ο επισκέπτης από το πάνω επίπεδο στο κάτω και αντίστροφα. Ο καλλιτεχνικός αναφέρεται στην ανάδειξη των σκαλοπατιών και των επιπέδων ως κύριο στοιχείο του κήπου. Δεν είναι όμως απίθανο να συνδυαστούν οι δύο αυτοί τρόποι προσέγγισης και μέσω της σύνδεσης των επιπέδων του κήπου να δημιουργήσουμε μια καλλιτεχνική προσέγγιση. Ο σχεδιασμός σκαλοπατιών σε ένα χώρο πρέπει να λαμβάνει καταρχάς κάποια βασικά στοιχεία και αυτά είναι το πλάτος του πατήματος, το ύψος του σκαλιού που αλλιώς ονομάζεται ρίχτη στην οικοδομική γλώσσα, η κλίση της σκάλας, η κουπαστή, πως ακουμπάει δηλαδή αν υπάρχει ο αναβάτης ή ο αυτός που κατεβαίνει, το υλικό από το οποίο θα φτιαχτούν τα σκαλιά και τα σκαλιά βεβαίως μπορούν να αποτελέσουν και ένα σημείο τοποθέτησης κλαστρών, ως ένα διακοσμητικό στοιχείο δηλαδή. Δείτε στην εικόνα διαφορετικές περιπτώσεις σκαλιών σε εξωτερικούς χώρους και τα διαφορετικά υλικά από τα οποία αποτελούνται αυτά τα σκαλιά, που να είναι ξύλο, να είναι πέτρα, να είναι πλάκες και ούτω καθεξής. Όταν φτιάχνουμε ότι σχεδιάζουμε τα σκαλιά, θα πρέπει να έχουμε την προσοχή μας σε κάποια στοιχεία. Καταρχάς, μη σχεδιάζετε σκαλιά ενδιάμεσα σε τείχους, διότι δημιουργεί μια αίσθηση πλακώματος στον επισκέπτη και ιδιαίτερα αν είναι αυτός κλειστοφοβικός, αποτελεί πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ενώ σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις, οι τείχοι δεν αφήνουν χώρο για την εγκατάσταση κουπαστής, η οποία βοηθάει στη στήριξη των ατόμων που διασχίζουν τη σκάλα. Καλό είναι να μην συνεχίζεται ο χώρος μετά τα σκαλιά μεχλοτάπητα, διότι δεν είναι πρακτικό από άποψη καθαριότητας και καλής πρόσφυσης του πατήματος, ιδιαίτερα όταν επικρατούν υγρές συνθήκες. Τα απότομα σκαλοπάτια προκαλούν το χρήστη να περπατήσει γρήγορα, ώστε να τα διασχίσει, χωρίς να του επιτρέπουν να σταθεί και να κοιτάξει αριστερά-δεξιά κάποια στοιχεία του χώρου. Προσέξτε, δεν εννοώ ότι θα τσακιστεί να φύγει ο χρήστης, αλλά τα σκαλιά θα τον κάνουν να προχωρήσει προσεκτικά μεν, αλλά όχι αμέριμνα. Θα έχει το μυαλό του δηλαδή στη σκάλα. Επομένως, λέμε ότι τα απότομα σκαλιά προκαλούν γρήγορη κίνηση του επισκέπτη. Προσέχουμε σε περιοχές με παγετούς ή υγρές περιοχές το υλικό από το οποίο θα κατασκευαστούν τα σκαλιά. Μαρμάρινα σκαλιά ή άλλο υλικό που έχει χαμηλό συντελεστή τριβής δεν πρέπει να εγκαθίστανται σε περιοχές που εκτίθενται σε νερά βροχής ή ακόμα και σε νερά άρδευσης. Τα σκαλιά μπορούν τώρα να διαταχθούν με διάφορους τρόπους. Μπορεί να έχουμε σκαλιά ακανόνιστα, στα οποία ενδιαμέσως να επιτρέπεται η φύτευση. Μπορεί να έχουμε σκαλιά τα οποία γυρίζουν προς τον εαυτό τους. Σκαλιά τα οποία διακόπτονται μετά από κάποιον αριθμό με πλατήσκαλο ως σημείο στάσης ή μπορεί να υπάρχει μια ενδιάμεση πόρτα. Σκαλιά τα οποία είναι τοποθετημένα υπογωνία και ούτω καθεξής. Υπάρχουν διάφορες διατάξεις και αυτό πρέπει να το έχετε και αυτό βεβαίως υπόψη σας.